Κύριε Καδί, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πήγατε, είδατε από κοντά τι γίνεται με τους πληγέντες, καταγράψατε τις ζημιές, είπατε ότι θα δώσετε και τις αποζημιώσεις. Πότε χρονολογείται η πρώτη αποζημίωση, κύριε Καδί? Είναι κάποιες διαδικασίες που πρέπει να προηγηθούν. Πρώτα απ' όλα, ήδη οι αγρότες μας να δηλώσουν τη ζημιά που έχουν υποστεί. Αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Και αμέσως μετά θα γίνει μια προκαταρκτική πρώτη εκτίμηση της ζημιάς, ώστε στη βάση αυτής της εκτίμησης να δοθεί μια προκαταβολή που θα ανακουφίσει τους αγρότες. Αυτό ευελπιστούμε ότι θα γίνει πριν από το τέλος του χρόνου και όσο γίνεται πιο σύντομα. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, κύριε Καδί, θα πάνε να δηλώσουν οι αγρότες τη ζημιά που θεωρούν ότι υπέστησαν και θα γίνει και η δικιά σας εκτίμηση από το Υπουργείο σας και μετά θα δοθούν τα λεφτά? Αυτό ακριβώς προβλέπεται στη διαδικασία. Κατά κρίβεια στη διαδικασία προβλέπεται ότι θα πρέπει να γίνει ακριβής εκτίμηση, θα πρέπει να φανεί η ζημιά στη βάση του τι τιμή θα έπαιρναν τα προϊόντα αυτά αν πωλούνταν στην αγορά και μετά να δινόταν η αποζημιώση. Δεν θα περιμένουμε όμως να στηρίξουμε τους αγρότες μετά από όλα αυτά τα προβλεπόμενα στη διαδικασία. Θα δοθεί μια προκαταβολή πολύ πολύ πιο νωρίς. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ποια εικόνα αντιμετωπίσατε εσείς? Κοιτάξτε, από εκεί που πέρασε η χαλαζωθή, η κατάσταση ήταν έτσι αποκαρδιωτική. Ναι. Έβλεπες καλλιέργειες οι οποίες είχαν καταστραφεί τελώς. Και όντως υπάρχει θέμα στήριξης, υπάρχει θέμα αποζημιώσεων των αγροτών μας. Θα σταθούμε δίπλα τους για να τους στηρίξουμε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μάλιστα. Έχουν ληφθεί από εσάς κάποια άλλα θέματα σε σχέση με τον νέο τρόπο ασφάλισης τους, τον τρόπο των αποζημιώσεων? Χθες είχαμε ακούσει και κάποια παράπονα σε σχέση με την καταβολή προηγούμενων αποζημιώσεων με το παλιό σύστημα. Όλες οι εκκρεμότητες παίρνουν τον δρόμο τους και θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις που προβλέπονται. Αυτό μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους αγρότες. Ναι. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι η φετινή χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Είχαμε πάρα πολλά φαινόμενα, είχαμε πολλές ζημιές. Το προσωπικό που ασχολείται με αυτές τις διαδικασίες είναι πολύ συγκεκριμένο. Επομένως, παίρνουν τα πράγματα τον δρόμο τους, θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις, θα δώσουμε προτεραιότητα την καταβολή μιας προκαταβολής στους πληγέντες αγρότες της ελεύθερης περιοχής Αμοχώστου που έχουν τώρα μια ιδιαίτερη ανάγκη και στη συνέχεια θα καταβληθούν τα υπόλοιπα. Κύριε Καδί, απλά ήθελα να ρωτήσω αν ξέρετε πόσο είναι το υπόλοιπο της περσινής χρονιάς που πρέπει να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Είχε ρωτήσει το 50%, άρα θα πρέπει να αναμένουν το υπόλοιπο 50%. Σε ποσό. Δεν μπορώ να το θυμάμαι τώρα απ' έξω το ποσό. Είναι κάποια εκατομμύρια. Αλλά δεν είμαι σε θέση να συγκρατήσω το νούμερο έτσι απ' έξω. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι το εξής. Κάναμε μια μεταρρύθμιση πρόσφατα. Και αυτή η μεταρρύθμιση φάνηκε ότι έφερε ήδη τα θετικά της αποτελέσματα. Υπό ποια έννοια? Καλλιέργειες οι οποίες δεν καλύψονταν, διότι θεωρούνταν ότι είναι ανθεκτικές σε ακραία φαινόμενα. Εμείς επιμέναμε να τις καλύψουμε, παρά τις αντιδράσεις κάποιων ομάδων αγροτών. Φαίνεται λοιπόν πόσο δίκαιο είχαμε, πόσο σωστή ήταν η δική μας προσέγγιση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αγρότες οι οποίοι τα έκλεγαν επί ερυπείων, έχουν να προσδοκούν αποζημιώσεις, ενώ άλλοι, οι οποίοι επέμεναν να μείνουν έξω και επειδή ήταν ένα αίτημα το οποίο ήταν έτσι καθολικό, το είδαν θετικά και οι αγροτικές οργανώσεις το δεχτήκαμε, τώρα μετανιώνουν γιατί έμειναν εκτός του σχεδίου. Ναι, μιλάμε για καλλιέργειες οι οποίες θεωρούνται ανθεκτικές, όπως μας είπατε. Μιλάμε για τους θερμοκηπιούχους, οι οποίοι επέμεναν να μείνουν εκτός διότι θεώρησαν ότι
καλλιέργειες τους είναι προστατευμένες. Ναι. Κύριε... Αυτοί έμειναν εκτός. Χθες είδαμε ότι είχαμε ζημιές και σε θερμοκήπια. Με βάση την νομοθεσία δεν μπορούμε να αποζημιώσουμε αυτές τις περιπτώσεις. Κύριε Υπουργέ... Αλλά ήταν μετά από δική τους επιμονή που έμειναν εκτός του συστήματος. Άλλες κατηγορίες αγροτών, όπως είναι αυτοί, όπως είναι οι καλλιεργητές λαχανικών ανοιχτής καλλιέργειας, είχαμε και εκεί αρκετές αντιδράσεις. Θέλανε και εκεί αρκετοί να μείνουν έξω. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δίκιο είχαμε που επιμέναμε να τους έχουμε εντός του συστήματος, διότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν ένα στήριγμα, θα έχουν κάπου να απαντήσουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν την αγροτική τους δραστηριότητα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ο πρωτοσέλιδο του Φιλελεύθερου σήμερα έχει τίτλο «Κράχ στο Ταμείο Θεομηνίας, 15 εκατομμύρια φέτος για τις γεωργικές καταστροφές», χωρίς να υπολογιστούν αυτά της Κυριακής. Άρα, από το Ταμείο πρέπει να βγουν 15 εκατομμύρια για τα χρωστούμενα τα περσινά. Αυτό είναι το ποσό. Ναι, μέρος των 15 εκατομμυρίων ήταν ήδη προϋπολογισμένο στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Έχουμε υπερβεί όντως τα ποσά που είναι στους προϋπολογισμούς. Επομένως, μέχρι να φτάσουμε τα 15 εκατομμύρια θα πρέπει να βάλουμε από το Υπουργείο Οικονομικών, θα πρέπει να εξευρεθούν κάποιες πιστώσεις ή εξοικονομήσεις από το δικό μας Υπουργείο για να καλύψουμε τα υπόλοιπα. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όμως όσους μας ακούν είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταβληθούν οι αποζημιώσεις που προβλέπονται με βάση την νομοθεσία. Αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι ο υπολογισμός της συνεισφοράς των αγροτών και του κράτους σε αυτό το ταμείο που έχουμε δημιουργήσει έγινε στη βάση των δεδομένων που είχαμε τα τελευταία 15 χρόνια. Υπολογίζαμε ότι περίπου είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια οι αποζημιώσεις που πρέπει να καταβάλλονται κάθε χρονικά. Και έτσι υπολογίσαμε ότι η συνεισφορά των αγροτών θα πρέπει να είναι στα 4 εκατομμύρια για να βάζει και 4 εκατομμύρια το κράτος. Ναι. Και πέρσι, για παράδειγμα, οι ζημιές ήταν πολύ περισσότερες. Γι' αυτό και το κράτος δεν θα μείνει αμέτωχο, δεν θα μείνει αγαπαθές. Θα στηρίξει τους αγρότες με ένα επιπρόσθετο ποσό. Μάλιστα. Πάντως, εντάξει, πιθανόν να έχουμε και φέτος δύσκολη χρονιά. Θα πρέπει να το έχετε στα υπόψη αυτό. Είναι στα υπόψη. Το αντιλαμβανόμαστε και παραλαμβάνω ότι προβλέπεται μέσα από το σχέδιο θα δοθεί στους αγρότες μας στήριξη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια να έχετε.